Σύγκρουση Τσίπρα-Μητσοτάκη είχαμε σήμερα στη Βουλή με πέτρα του σκανδάλου τον Παύλο Πολάκη και την επίθεσή του κατά του Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Μετά το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του Υπουργού, την οποία ο Πρωθυπουργός θα μετατρέψει σε συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης. Αιτία η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τον 34χρονο υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ξεπεράσει τα εμπόδια της αναπηρίας και διαπρέπει σαν ψυχίατρος. Δεν θέλεις ποτέ μόρια επιδόματα χάρες. Είσαι σε ευκαιρίες διεκδικώ. Διεκδικώ αυτό που δεν υπάρχει. Ο Παύλος Πολάκης σχολίασε με το γνωστό του ύφος αναρτώντας την απόφαση πρόσληψης του Στέλιου Κυμπουρόπουλου στο ΕΣΥ με τα μόρια της αναπηρίας. Αν διεκδικούσες ίσες ευκαιρίες, κύριε Κυμπουρόπουλε, να έβαζες χαρτιά για να προσληφθείς επιμελητής Β στο ΕΣΥ με κρίση από συμβούλιο όπως οι άλλοι γιατροί. Και όχι έτσι, όπως δικαιούσουν ως αμαία. Ντροπή και κρίμα να λες αυτά που λες. Debate δεν θέλατε, κύριε Τσίπρα. Debate θα έχετε εδώ στη Βουλή ενώπιον του ελληνικού λαού και πάρτε το Πολάκη αγκαλιά. Αναδεικνύει τον πανικό στον οποίο βρίσκεται και ο ίδιος και το επικοινωνιακό του επιτελείο, προκειμένου εκ νέου να δραπετεύσει από μία πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση για τα κρίσιμα ζητήματα. Τον Πολάκη άδειασαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Νίκος Φίλης, ο Γιάννης Μπαλάφας και ο Στέλιος Κούλογλου. Αρχικά ο Πρωθυπουργός είχε προσπαθήσει να καλύψει τον Παύλο Πολάκη από τα πειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είναι προφανές. Γνωρίζει, φαίνεται, καθώς είναι κοντοχωριανή, το ύφος του αψί των Σφακιανών και θέλει να συζητάμε γι' αυτό, όχι για τα επιδόματα που θέλετε να καταργήσετε. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος απάντησε με μια ανάρτηση. Ακόμη περισσότερο με στεναχώρησε η κάλυψη που του παρήχε ο κύριος Πρωθυπουργός. Τις δηλώσεις Πολάκη καταδίκασαν οι φόβοι γεννηματά, ο Σταύρος Θοδωράκης και το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία μίλησε για ρατσιστική συμπεριφορά και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη.